Κόκκινο συναγερμό έχει σημάνει στην περιφέρεια Θεσσαλία εν ώψη τη έλευση από αύριο του νέου κύματο κακοκαιρία με χιονοπτώσει αλλά και πολικέ θερμοκρασίε. Ο Κώστας Αγοραστός είχε σύσκεψη το πρωί με την πολιτική προστασία αλλά και με δημάρχου τη περιφέρεια για τον καλύτερο συντονισμό ώστε να αποφευχθούν προβλήματα. Εμεί είμαστε έτοιμοι και παραμονή πρωτοχρονιά και την πρωτοχρονιά και όλε αυτέ τι μέρε επιχειρούμε σε όλο το μήκο και πλάτο τη περιφέρεια Θεσσαλία και εκεί που υπάρχουν προβλήματα. Γιατί όλε αυτέ τι μέρε υπήρχαν προβλήματα. Έρχεται ένα κύμα σύμφωνα με τι προβλέψει τη ΕΜΗ και τη πολιτική προστασία, το οποίο θα πλήξει τι επόμενε μέρε από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή την περιοχή μα. Θέλουμε να είμαστε περισσότερο έτοιμοι, να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι, αλλά πρωτίστω. Όλοι εκείνοι οι οποίοι θα ταξιδεύουν προς τα μέρη τα οποία θα πληγούν και θα βγει και ανακοίνωση ποια θα είναι εκείνα, να έχουν πάντα αντιολισθητικές αλυσίδες. Γιατί σε ακραία καιρικά φαινόμενα χρειάζεται και προετοιμασία και να μην μετακινούνται άσκοπα. Η υπηρεσία μας είναι σε ετοιμότητα. Αν έρθει το χιόνι και δημιουργηθεί προβλήματα, αυτοκίνητα θα υπάρχουν στους δρόμους, οι προσβέσεις θα υπάρχουν διατεθειμένοι για κάθε να βοηθήσει τον πολίτη σε οποιοδήποτε πρόβλημα έχει. Καλό είναι βέβαια ο κάθε πολίτη τη Λάρισα να βοηθήσει και ο ίδιος τον εαυτό του παίρνοντας τα μέτρα του, να μην βγαίνουν έξω όσοι έχουν προβλήματα, να καθαρίζει μπροστά από το σπίτι του και αν χρειαστεί ένα τηλέφωνο στο 119 για οτιδήποτε πρόβλημα έχει. Οι δήμοι αυτό το οποίο ζητάνε είναι αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή οι δρόμοι που ανήκουν στην περιφέρεια καθαρίζονται από την περιφέρεια, οι δρόμοι που ανήκουν στους δήμους ελέγχονται και καθαρίζονται από τους δήμους. Σε όλα αυτά πρέπει να πω ότι υπάρχει μια στενή και καλή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπήρξε μέχρι σήμερα τουλάχιστον κανένα παράδειγμα συνωνυσίας και έτσι πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε και την νέα κακοκαιρία όποτε και αν έρθει, που νομίζω ότι δεν πρέπει να τη λέμε και κακοκαιρία γιατί χειμώνα έχουμε. Σε ετοιμότητα εν ώψη της επιδείνωσης και ο Δήμος Λαρισαίων με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να έχουν τεθεί σε θέση μάχης. Ο Δήμος Λαρισαίων με τις υπηρεσίες του και το πολιτικό του προσωπικό ήδη προετοιμάζεται από τις προηγούμενες ημέρες για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Έχουν γίνει επανειλημμένες συσκέψεις για κινητοποίηση όλου του δυναμικού του Δήμου, των μηχανημάτων του Δήμου, αλλά και των ιδιωτών προκειμένου να αντιμετωπίσουμε συνολικά την κατάσταση, αφενός μένες στους συλλεκτήριους μεγάλους δρόμους που γίνεται κυρίως η κίνηση, αφετέρου δε στις συνοικίες, στους κύριους δρόμους των συνοικιών, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα χιονόπτωσης και παγετού.